διαφημίσαμε την ταινία, την ετοιμάσαμε για να βγει. Οι αίθουσες, μην έχοντας να παίξουν άλλες ταινίες, γιατί πάρα πολλές άλλες ταινίες αποσύρθηκαν, έτσι, δείξαν μεγάλη προθυμία να την προβάλλουν. Έτσι, μία ταινία που κανονικά θα έβγαινε σε 10-12 αίθουσες πανελλαδικά βρέθηκε να βγαίνει σε περισσότερες από 25. Πριν καν βγει ουσιαστικά, ανακοινώθηκε το κλείσιμο των σινεμά, οπότε μία ταινία που έτσι και αλλιώς μέσα σε αυτό το κλίμα θα έκανε πολύ λίγα εισιτήρια, βρέθηκε να μην κάνει καθόλου. Ο κόσμος δεν πρόλαβε να τη δει, η ταινία έχει διαφημιστεί, εμείς θα επιχειρήσουμε να την ξαναβγάλουμε το καλοκαίρι πλέον. Άλλο ήταν όταν πήραμε την απόφαση και άλλο όταν συνέχισε το πράγμα και προέκυψε η απόφαση του Υπουργείου. Κάθε μέρα ήταν διαφορετική, οι εξελίξεις ήταν πολύ γρήγορες. Την Παρασκευή που πήραμε εμείς αυτή την απόφαση και την επιβεβαιώσαμε τη Δευτέρα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο από αυτό που ήταν πια την Πέμπτη που έκλεισαν τα σινεμά. Συμβαίνει τώρα είναι, δεν αφορά μόνο τα θεάματα και το δικό μας τομέα. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα υπάρχει ένα πριν και ένα μετά γενικότερα για την οικονομική δραστηριότητα και ενδεχομένως και για πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να προβλέψει ποια θα είναι η κατάσταση μετά αυτή τη στιγμή. Ένας βρίσκει τα βήματά του πηγαίνοντας. Για τον James Bond που είναι μια τεράστια δουλειά, δηλαδή όταν μια ταινία είναι να κάνει ένα δισεκατομμύριο δολάρια τζίρο ή κάτι τέτοιο, προφανώς οι αποφάσεις παίρνονται κεντρικά και οποιαδήποτε διαφοροποίηση, έστω και μια διαφορά στα εισιτήρια 10, 20, 30% είναι τεράστια ποσά. Στα ανεξάρτητα ο κάθε διανομέας κοιτάει πώς θα το χειριστεί ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και μία γενική εικόνα για το πώς πάνε τα πράγματα. Το βρίσκουμε μέρα με την ημέρα. Ούτε καν οι κάνες δεν έχουν ανακοινώσει ότι αναβάλλονται ακόμα, που είναι βέβαιο ότι θα αναβληθούν. Αλλά νομίζω ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις που μέρα με την ημέρα πρέπει κανείς να αποφασίσει πώς θα κινηθεί ή πώς θα κινούνταν όσο υπήρχαν ανοιχτά τα σινεμά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αισιόδοξο σενάριο με την έννοια του ότι είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς πού θα σταματήσει αυτό. Τα σινεμά τώρα μένουν κλειστά για 15 μέρες. Είναι σίγουρο ότι αυτό δεν θα διαρκέσει 15 μέρες. Ότι θα είναι μια πιο μακριά διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το πώς θα επανέλθει το κοινό και σε τι κατάσταση θα είναι για να επανέλθει, με την έννοια του ότι οι οικονομικές εξελίξεις είναι τέτοιες που και αν εξαφανίσουμε το πρόβλημα του κορονοϊού δεν σημαίνει ότι το κοινό την επόμενη μέρα θα επανέλθει στα σινεμά ή στα εστιατόρια ή σε οποιαδήποτε καταναλωτική δραστηριότητα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μία εκτίμηση. Το αισιόδοξο σενάριο θα ήταν να υποθέσουμε ότι με την αρχή του καλοκαιριού θα υπάρξει ένα άλλο κλίμα, μία άλλη κατάσταση που θα, μία βελτίωση στην ιστορία του κορονοϊού, ώστε να μπορέσει το κοινό να ξαναπάει στα θερινά σινεμά πλέον. Πάντως για τα χειμωνιάτικα σινεμά η ιστορία έχει κλείσει για φέτος.